Φίλες και φίλοι του RTV, καλησπέρα από το γήπεδο της Καμπής. Τέταρτη αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία στο τοπικό πρωτάθλημα στην Άρτα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η αθλητική ένωση Καμπής που έχει 7 βαθμούς μέχρι τώρα με πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι σε καλούς αντιπάλους. Νίκη με δόξα, σοπαλία Μάου Κλειδίου και διπλό με στη Μέλισσα. Φιλοξενεί την πρωτοπόρο και μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο με 3 στα 3 τον Άο Φιλοθέης σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι ομάδες τα είχαν πει και στο κύπελο με την αθλητική ένωση Καμπής να είχε επικρατήσει 2-1 παίρνοντα την πρόκριση για τα προημιτελικά. Τώρα ο Βασιλάκος κερδίζει τις κόντρες. Για τον Ζώη και πάλι στα δεξιά. Πάσαμε στην περιοχή για τον Μουζακίτη. Ένα σούτ του Μουζακίτη, μπαλακά που βρήκε κόρνερ. Το σφύριγμα του Τσιόρη. Τώρα ο Καραγιάννης, μπαλά πέρασε. Κυριαζής, out, ευκαιρία η πρώτη στο μάτς. 17ο λεπτό, φάουλ Καραγιάννη, κεφαλιά Κυριαζή. Ένα μέτρο μπάλα εκτός από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γεροδήμου. Είπαμε, θέλω να εκμεταλλευτεί η Φιλοθέα αυτή την ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και στατικές φάσεις. Κερδίζουν τώρα και πάλι με τον Ίγαρο. Ωραία, τριπλά. Στον Γόγαλη. Φεύγει πάλι το μαρκάρισμα σέντρα στην περιοχή. Έφυγε η μπάλα από τον Πόλη και γκολ του Νίκαρη. Αυτή τη φορά δευτερόλεπτα μετά την προηγούμενη φάση παίρνει την απάντησή του και σκοράρει με ένα γκολ από πολύ μακριά η σέντρα του Νίκαρη. Έχασε ο Πόλης. 1-0 η Αθλητική Ένωση Καμπής. Ανοίγει το σκορ. 24ο λεπτό από τον Νίκαρη. Μόνο ένας. Σαν τον Νίκαρη θα μπορούσε να σκοράρει ένα τέτοιο γκολ από τόσο μακριά, να επιμένει όπως σούταρε στην προηγούμενη φάση, σούταρε out. Έκανε τη σέντρα, έφυγε μπάλα από τον Πόλη. 1-0. Η Αθλητική Ένωση Καμπής από το λάθος τερματοφύλακα Πόλη. Είπαμε τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Συμβαίνουν και αυτά. Του φύγε η μπάλα. Φρυνδιάστηκε από το δυνατό σέντρα και του Νίκαρη. 1-0 λοιπόν για την Αθλητική Ένωση Καμπής. Χωρίς να είναι καλύτερη μέχρι τώρα. Μπυρμπύρισμα στην περιοχή. Ο Γεροδήμος διώχνει με περένταση και πιο μακριά ο Βαγγέλης Θάνος. Να η απάντηση τώρα ο Φιλοθέης μετά από αρκετά λεπτά. Θα σκοράρει. Θα απειλήσει για να ισοφαρίσει, να φτάσει στην ισοφάριση. Σε τιμότητα ο Γεροδήμος έδιωξε την προσπάθεια του Μπυρμπύλη. Φάουλ τώρα για τον Φιλοθέη. Σε μια φάση βρέθηκε ο Μπυρμπύλης μέσα στην περιοχή. Σούταρε. Έδιωξε ο Γεροδήμος ο Θάνος πιο μακριά σε πλάγιο. Το κόρ για τον Άο Φιλοθέης με τον Καραγιάννη. Κεφαλιά, γκολ 1-1. Ο Τσόλης, ο κεντρικός αμυντικός, ισοφαρίζει. Και πάλι με στατική φάση ο Φιλοθέης βρίσκει τη λύση. Πήρε την κεφαλιά ο Τσόλης. Μεταλλεύεται ακόμη ένα κόρνερ ο Άο Φιλοθέης, όπως και στα άλλα παιχνίδια στις προηγούμενες αγωνιστικές. Και τώρα με κόρνερ Καραγιάννη. Ο κεντρικός αμυντικός ο Τσόλης βρέθηκε εκεί να πάρει την κεφαλιά, να νικήσει τον Γεροδήμο και να ισοφαρίσει. 37ο λεπτό ισοφάρισε λοιπόν από τον Τσόλη. Κόρνερ Καραγιάννη, 1-1, ακόμη ένα παιχνίδι που βλέπουμε με γκολ. Και αρκετό ενδιαφέρον σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Σεντράρουν οι κάνει στην περιοχή. Βγήκε ο Μπόλης, εκεί πέρασε η μπάλα. Μποσιωτίτσα στο γύρισμα, έδιωξε ο Μπυρμπύλης. Με εξωτερωμένο εκεί τον Μπόλη, πήγε να βρεθεί στη φάση ο Στέργιος, έδιωξε ο Μπυρμπύλης. Τζούκας με τον Κυριαζή. Ζητάει φάουλο Τζούκας, άφησε ο Τσιόρης. Πλάγιο. Υπέρ των γηπεδούχων. Αντίπαλο εκεί τον Ζώη. Παίζει με το σταμάτη και πάλι Μποσιωτίτσας. Με την επιλογή του Πανασουτάρα από μακριά να πέφτει ο Μπόλης, διώχνει σε κόρνερ, πήγε να ευνηδιάσει εκεί τον Μπόλη ο Μουσιωτίτσας. Έδιωξε αυτή τη φορά Μπόλη σε κόρνερ. Είχε εμπιστοσύνη στο πόδι του, τσιρικάς ο Μουσιωτίτσας, σούταρε. Δύσκολα ο Μπόλης έβγαλε σε κόρνερ. Να η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Σε πολύ καλό σημείο να γεμίσει την περιοχή του Γεροδήμου. Βγήκε τώρα ο Γεροδήμος με την κροχιά του, δεν βρήκε πως θα ήθελε, θα διώξει όμως ο Μουσιωτίτσας. Νίκαρης. Ωραία στο ανέβασμα του Δήμου που φεύγει από την απέναντι πλευρά ο Δήμος εκεί με αντίπαλο τον Ζώη. Πέταξε όμως την μπάλα μπροστά και έδωσε την ευκαιρία στο Ζώη να του πάρει την μπάλα. Έχουμε τελικά κόρνερ. Έπεσε εύκολα για το φάουλ εκεί ο Ζώης, δεν υπήρχε. Πρόλαβε όμως το Δήμο, παραχώρησε κόρνερ για την Αθλητική Ένωση Καμπής. Τελείως σταμάτησε ο Μπόλης, άφησε μπάλα, πέρασε out από την απέναντι πλευρά. Στέργιος πάει ωραία στην τρίπλα.
Η πάσα στην περιοχή για τον Δήμο δεν μπορεί, μπερδεύτηκε με τον Ίκαρη. Ο Δήμος δεν συνεννοήθηκαν, Δήμος και Νίκαρης εκεί. Την ωραία προσπάθεια του Στέργιου τους πέρασε ασίστ, αλλά δεν συνεννοήθηκαν Δήμος και Νίκαρης. Πέρασε ευκαιρία αυτή, χάθηκε για την Καμπή. Πήγε ο Δήμος να σουτάρει, περίμενε ο Νίκαρης την πάσα του Στέργιου, αλλά όμως πέρασε out. Ο Ζώης με το Μουσιωτίτσα, νικητής ο Μουσιωτίτσας, Κοτρότσος. Να πιέσει ο Βασιλάκος, πάει στην προσπάθεια ο Κοτρότσος, έκοψε ο Ζώης, ο Καραγιάννης. Τελικά έχουμε ένα μαρκάρισμα εκεί στο Μουσιωτίτσα. Ενώ ο Κοτρότσος τελικά. Πάμε τώρα τι είδε ο Τσιόρης στην πτώση του Κοτρότσου. Κοτρότσου είναι πεσμένος στο έδαφος, με μια φάση που είδαμε τον Κοτρότσο να έχει την πτώση, δεν καταλάβαμε ακριβώς. Μπάλα είχε φύγει, ήταν σε άλλο σημείο. Αφού είχε χάσει ο Κοτρότσος από το Ζώη. Πάει ο Τσόρης στο Θεοδωρακόπουλο. Κοτρότσος με Ζώη από μία κάρτα. Το φάουλ με τον Κοτρότσο, πέρασε η μπάλα με φνιδιάσκιο μόλις, έδιωξε όμως μέσα στην περιοχή ο Δήμος, η ανατροπή και τελικά σταματάει με επιθετικό φάουλ τη φάση. Ενώ υπήρχε στο τέλος κράτημα του Τσόλη, σφύριξε πρώτα το επιθετικό φάουλ στον Καραγιάννη. Υπήρξε σίγουρα κράτημα του Τσόλη στον Δήμο, αλλά πρώτα έδωσε ο Τσόρης, έδωσε πρώτα στον Καραγιάννη για το επιθετικό φάουλ. Ενώ υπήρχε κράτημα του Τσόλη σίγουρα στο Δήμο. Το φάουλ πάντως ήταν επικίνδυνο του Κοτρότσου, αλλά έσκασε κιόλα στο χορτάρι, έδιωξε ο Μπόλης με περένταση. Συνέχεια της φάσης δεν έχει από την περιοχή του αφιλοθέσει μπάλα. Υπήρχε την πτώση του Καραγιάννη. Κοτρότσος γέμισε στην περιοχή, η κεφαλιά λίγο out, ευκαιρία ο Στέργιος, πήδηξε, πήρε την κεφαλιά, άγαλμα ο Μπόλης, μπάλα έξω, στάθηκε τυχερός εδώ η φάση για την Αθηνική Ένωση Καμπής. Τέλος αγώνα εδώ στο γήπεδο της Καμπής, 1-1, μοιράστηκαν βαθμούς και τυπώσεις οι δύο ομάδες, στους 10 ο Αφιλοθέης, στους 8 οι ΑΕΚ Καμπής διατηρούν το αίτητο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, Πέμπτη, εδώ στο γήπεδο της Καμπής, ΑΕΚ Ξηροβουνίου, ΑΕΚ Καμπής, και στο γήπεδο της Φιλοθέης, ΑΕΚ Φιλοθέης, Μέλισσα.